δυστυχώς βλέπουμε ότι ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός είναι αποκλεισμένος από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Φοβούνται να ακούγονται οι αλήθειες που λέει ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός. Και εδώ είναι στενάχωρο, ειλικρινά, και επαναρωτώ στον κύριο Χατζηνικολάου. Στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει το ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, είναι ιδιοκτήτης του Real FM, όπου εδώ ο κύριος Χατζηνικολάου είναι από τους ανθρώπους ο οποίος και εκείνος μας έχει αποκλεισμένους, και αυτό ειλικρινά λέμε τι γίνεται εδώ. Δηλαδή είναι πραγματικά στενάχωρο να υπάρχουν, υποτίθεται, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι, υποτίθεται, δίπλα στο λαό, υποτίθεται δίπλα στην ελευθερία και στην πολυφωνία, για να μην υπάρχει πολυφωνία. Εδώ είναι σοβαρά τα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας. Υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός. Και ξαναλέω, κύριος Χατζηνικολάου έχει φωνάξει όλα τα πολιτικά κόμματα στο ραδιοφωνικό του σταθμό Real FM να ακουστούν οι απόψεις. Στο μοναδικό πολιτικό κόμμα. Ενώ έχουμε πάρει 250.000 φορές τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Χατζηνικολάου, αρνούνται πεισματικά να υπάρχει εκπρόσωπος του λαός και να βγει και να μιλήσει. Εδώ βλέπουμε πώς πηγαίνει η ιστορία. Εδώ βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Φοβούνται και τρέμουν το λαϊκό ορθόδοξο αγερμό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Για παράδειγμα, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα που δουλεύει ο κύριος Χατζηνικολάου, τουλάχιστον ακούστηκε η φωνή μας. Και είναι προς τιμή του Αντένα που έδωσε βήμα σε όλα τα πολιτικά κόμματα, μεταξύ αυτών και του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού. Πριν από λίγο ήταν στο δελτίο ειδήσεων του μεσημεριανού του Αντένα στην κυρία Σαράπου και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον ποινικολόγο. Υποψήφιος ευρωβουλευτής του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού. Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα εγώ ο ίδιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και τουλάχιστον ακουστήκαν. Στο ραδιοφωνικό σταθμό όμως ιδιοκτησίας του κυρίου Χατζηνικολάου μας πέταξαν απ' έξω. Δεν θέλουν να ακούσουμε. Όπως επίσης και τα τηλεοπτικά κανάλια. Είδατε στον τηλεοπτικό σταθμό Open να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος μας? Πουθενά. 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 Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται πράγματα απίστευτα. Όμως επίσης το απίστευτο ποιο ήταν? Ότι στις διακαναλικές συνεντεύξεις, που στις διακαναλικές συνεντεύξεις που δώσαμε, όπου η κρατική τηλεόραση μας την είχε με εντολή άνωθεν, όπως είχαν πει, την είχαν αποκλείσει, εν τέλει μεταδόθηκε εχθές. Πότε τι μετέδωσε τα υπόλοιπα κανάλια? 2.30 ώρα το πρωί και 3 το πρωί τα ξημερώματα, για να μην τη δει ο ελληνικός λαός. Ενώ στα πολιτικά κόμματα του συστήματος τρέβαζαν σε ώρα prime time, σε ώρα που τη βλέπει ο κόσμος. Για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματά τους. Για να δείτε πώς λειτουργεί το άθλιο όλο αυτό το πολιτικό σύστημά τους. Αποκλεισμένους μας έχουν. Αποκλεισμένους μας έχουν εμάς. Εδώ θα πρέπει να μπει ένα τέλος επιτέλους σε όλους αυτούς που υποτίθεται το παίζουν ότι είναι τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία είναι? Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζουν ότι ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός είναι έτοιμος να κερδίσει τη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών, και γι' αυτό το λόγο μας έχουν απομονωμένους, και λέει ο νόμος κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα έχουν δημιουργήσει έτσι ώστε να μην μπορούν να ακουγόμαστε. Δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να ακούγεται ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός. Και ξαναλέω, είναι λυπηρό για τη δημοκρατία όλο αυτό που γίνεται. Σου λέει, αμάν, αυτοί εδώ είναι έτοιμοι να πούνε. Τα ίδια είχαν κάνει στον Καμπούρη και στις περιφερειακές εκλογές. Ήμουν αποκλεισμένος
Και καταφέραμε και κερδίσαμε και μπήκαμε μέσα και κερδίσαμε τη μάχη για, για την περιφέρεια. Λέει να γίνει το ίδιο, τους τρομοκρατεί αυτό. Δεν το θέλουνε. Παθαίνουν κολούμπλα. Έχουν τρελαθεί. Από όλα τα κόμματα, το μοναδικό κόμμα που το σύστημα δεν θέλει να βρίσκεται κόμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θέλει κανένας τους τον λαϊκό ορθόδοξο εξαγερμό. Κανένας τους δεν θέλει τον λαός. Κανένας τους. Κανένας τους δεν θέλει τον λαός. Όμως εμείς με τη δύναμη του Θεού, μα πάνω απ' όλα και τη δύναμη των Ελλήνων, θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ο αποκλεισμός μας φαίνεται, εγκαταγραφεί και είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο γίνεται. Να βάλουμε εδώ μια ανατελεία. Γιατί σας λέω, είναι πολύ δυσάρεστο και στενάχωρο στην Ελλάδα της δημοκρατίας να γίνονται όλα αυτά. Να γίνονται όλα αυτά και να βλέπεις ολόκληρα αφιερώματα τα οποία έχουν ανοίξει κάποιες τις τσέπες και πληρώνουνε. Ή τους θέλει το σύστημα μέσα. Και τους θέλει και υπάρχει αυτή η προβολή άλλων για να μην μπορέσουνε για το δικό τους το μυαλό οι ψηφοφόροι να μάθουν τις απόψεις των πολιτικών κομμάτων. Ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός όμως έχει γράψει τη δική του ιστορία, έχει γράψει τη δική του ιστορία και δεν μας φοβίζουν. Το μήνυμα το στέλνουμε, φωνάξτε σε φίλους γνωστούς, πάρτε τηλέφωνο και πείτε λαός. Ο λαός, ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός είναι εδώ δυνατός για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ας υπάρχει όλη αυτή η θύμωση.